Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Κολόμος, φυσικοθεραπευτής και σήμερα θα μιλήσουμε για τον πόνο στο γόνατο. Κατά κύριο λόγο για τον πόνο στην πρόσθετα μεριά του γόνατος. Ο πόνος αυτός δεν αφορά μόνο αθλητές και όσους έχουν έντονη αθλητική δραστηριότητα, αλλά αφορά και ένα γενικό μέρος του πληθυσμού και ιδίως στις γυναίκες που φοράν αρκετές ώρες τακούνια μέσα στην ημέρα. Τα βασικά συμπτώματα είναι ο πόνος και το πρίξιμο στην περιοχή του γόνατος και ενεργοποιούνται κυρίως αυτά όταν σκύβουμε, όταν γονατίζουμε δηλαδή βαθιά, όταν κατεβαίνουμε τα σκαλοπάτια και όταν πάμε να σηκωθούμε από την καρέκλα. Ο αρθρικός χόνδρος, στην επιγονατοδημηρία άρθρωση, έχει μεγαλύτερο πάχος αναλογικά από ό,τι στις άλλες αρθρώσεις του σώματος. Αυτό συμβαίνει γιατί το γόνατο δέχεται με πολλαπλάσια φορτία μέσα στην ημέρα. Για παράδειγμα, κατά τη βάδιση, το γόνατο δέχεται 3-4 φορές το βάρος του σώματος. Όταν ο αρθρικός χόνδρος φλεγμένει, προκαλείται αυτός ο πόνος και το πρίξιμο, οπότε στη συνέχεια μπορούμε να δούμε κάποιες ασκήσεις που θα μας ανακουφίσουν από αυτόν τον πόνο. Πάμε να δείξουμε την πρώτη μας άσκηση. Λυγίζουμε το αντίθετο γόνατο, κάνουμε flex το πόδι μας που πονάει και πάμε να σηκώνουμε ως εδώ πέρα 10 επαναλήψεις. Πάμε. Ωραία. 3. Πάμε στην επόμενη. Λυγίζουμε και αυτό το γόνατο. Παίρνουμε ένα μπαλάκι, μια διπλωμένη πετσέτα, ό,τι μας βολεύει και πάμε να το σφίγγουμε προς τα μέσα 10 φορές. 3, 4. Ωραία. Πάμε να δείξουμε για τις επόμενες. Γυρνάμε στο πλάι, τεντωμένα τα πόδια. Πάμε να σηκώνουμε ως το χέρι μου. 1, 2, 3. Ωραία. Και μία παρόμοια άσκηση με μία παραλλαγή. Λυγίζουμε τα γόνατα μας περίπου 90 μοίρες. Προσέχουμε να μην ξεκολλήσουν τα πέλματα μας από, που είναι ενωμένα. Και πάμε. 1, 2, 3, 4. Πολύ ωραία. Οι ασκήσεις που δείξαμε είναι ασκήσεις αποκατάστασης και απευθύνονται σε ασθενείς που έχουν πρόβλημα με το γόνατο. Όσο το γόνατό μας δυναμώνει, θα πρέπει προοδευτικά να αυξήσουμε την ένταση των ασκήσεων για να συνεχίσουμε να έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν για κάποιο λόγο μας φαίνονται εύκολες οι ασκήσεις ή έχουμε οποιαδήποτε απορία, καλό θα ήταν να επικοινωνήσουμε με τον φυσικοθεραπευτή μας.